Ξέρατε πως οι πολυθρόνες μασάζ έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα? Στη σύγχρονη εποχή που η παραδοσιακή ιατρική πολλές φορές είναι απρόσωπη, το μασάζ προσφέρει εναλλακτική μορφή θεραπείας απαλλαγμένη από φάρμακα ή ναρκωτικές ουσίες. Αποτελεί μια μη επεμβατική, πιο ανθρωπιστική προσέγγιση που βασίζεται στη φυσική ικανότητα του οργανισμού να αυτοθεραπεύεται. Η εταιρεία Bedtime είναι η πρώτη που έφερε στην Ελλάδα πολυθρόνες μασάζ και αποτελεί την κορυφαία επιλογή στα συστήματα ύπνου με ανακλήσεις και μασάζ που προσαρμόζονται σε κάθε κρεβάτι. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ευεργετικές επιδράσεις των συστημάτων της Bedtime σε δεκάδες προβλήματα υγείας. Η εταιρεία Bedtime πρωτοπορεί στον τομέα κρεβατιών μασάζ, έχοντας τη δυνατότητα να σας ανακουφίσει από δεκάδες προβλήματα υγείας. Είμαστε στο Χαλάνδρη, στη Λεωφόρο Πεντέλης, στο κατάστημα της εταιρείας Bedtime. Ασχολούμαστε με εισαγωγές πολυμορφικών συνθέσεων και επίπλων από ξένους οίκους. Το μασάζ αποτελεί μια μη επεμβατική, πιο ανθρωπιστική προσέγγιση που βασίζεται στη φυσική ικανότητα του οργανισμού να αυτοθεραπεύεται. Βοηθά στην επούλωση πληγών μετά από χειρουργικές επεμβάσεις και μειώνει το είδημα που δημιουργείται. Προωθεί την αναγέννηση των ιστών και μειώνει τις σουλές. Διευκολύνει την κίνηση και μειώνει τα λιπορία των ασθενών που έχουν πόνους στο χαμηλότερο σημείο της μέσης. Ανακουφίζει αυτούς που πάσχουν από ημικρανίες και μειώνει την ανάγκη από φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, μειώνει την κατάθλιψη, το άγχος και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Αυξάνει την ενέργεια και βελτιώνει την αυτοσυγκέντρωση. Βοηθάει πάρα πολύ, χαλαρώνει όλο το σώμα, τονώνει την κυκλοφορία του αίματος και μας βοηθάει να πάμε πιο ήρεμοι για ύπνο. Υπάρχει κάποια πολυθρόνα σχεδιασμένη ειδική για κρεβατοκάμαρα? Ναι, υπάρχει μια πολυθρόνα που έχει στρογγυλεμένες γραμμές, μικρό μέγεθος και μπορεί να μπει σε μια κρεβατοκάμαρα και να προσφέρει πολύ ωραία προγράμματα μασάζ. Υπάρχουν γιατροί που θεωρούν ότι το μασάζ προσφέρει πολύ χρήσιμες υπηρεσίες από την κορυφή του κεφαλιού μας μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών. Ανακουφίζει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα ασματικά παιδιά παρουσιάζουν καλύτερη πνευμονική λειτουργία και έχουν αυξημένη λήψη οξυγόνου. Τραυματίες με εγκάβματα νιώθουν λιγότερο πόνο, κνησμό αλλά και άγχος. Έχω ακούσει για κρεβάτια τείχου. Είναι ένα είδος που βοηθάει πάρα πολλές οικογένειες να λύσουν προβλήματα χώρου, γιατί έχουν 2, 3, πολλές φορές και 4 παιδιά. Διαφορετικού φύλου να φανταστώ. Ναι, που πρέπει αυτά τα παιδιά να έχουν χώρο για μελέτη, χώρο για παιχνίδι και φυσικά ένα πολύ καλό κρεβάτι για να κοιμηθούν τη νύχτα. Και κρεβάτι τείχου? Κρεβάτι τείχου μπορεί να έχει και ένα ζευγάρι, μπορεί να έχει μια οικογένεια σε ένα ξενώνα. Καναπές κρεβάτι λύνει και αυτός τα χέρια σε οικογένειες που θέλουν να προσφέρουν είτε το δωμάτιό τους ένα από τα παιδιά τους που έχει μεγαλώσει, είναι διαφορετικού φύλου και χρειάζεται το δικό του χώρο, είτε θέλουν να βάλουν τον καναπέ κρεβάτι σε ένα ξενώνα και να φιλοξενήσουν τους αγαπημένους τους φιλοξενούμενους. Για ανθρώπους που αναζητούν την ποιότητα στη ζωή τους, αλλά ναι, και στο κρεβάτι τους, τι προτείνετε? Ναι. Προτείνω μηχανισμό με ανάκληση, που είναι ένα σύστημα πάρα πολύ γνωστό σε άλλες χώρες, αλλά σχετικά άγνωστο στην Ελλάδα. Μπορεί να μπει
σε κρεβάτι που ήδη υπάρχει στο σπίτι μας ή σε ένα κρεβάτι που θα κατασκευάσουμε από την αρχή. Και βοηθάει, ανακουφίζει μάλλον, σε περιπτώσεις όπως είναι παλινδρόμηση ισοφάγου, κράμπες στα πόδια, ζαλάδες από αυγενικό, υπνική άπνοια, το ροχαλιτό που λέμε και που πάρα πολλές γυναίκες υποφέρουν λόγω του ότι ο σύζυγος ροχαλίζει. See,